Πέρα, γιατί απομακρύνθηκε, γιατί συμπαρέσαι μια σειρά από στελέχη. Ας πούμε, ο κύριος Αντόναρος έκανε δηλώσεις και είπε ότι είναι σε αυτή τη λογική, σε αυτή τη σκέψη. Το θέμα είναι... Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένας χώρος που αμφισβητεί αυτή την κυρίαρχια? Κανένας απολύτως χώρος. Δεν υπάρχει κανένας διεισμός μέσα στην Δημοκρατία. Ναι. Ενιαία, αδιέρετη, μάχημη και καλά προετοιμασμένη. Και καλά προετοιμασμένη, προκειμένου να αναλάβει την ώρα που ο ελληνικός λαός θα τους το επιτρέψει τις δύσκολες ευθύνες για την ανάδειξη της χώρας. Γιατί έχουμε λοιπόν αυτή την αντίδραση από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία. Εσύ που είπες αυτό το πράγμα, δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση που αφορά την απαλλαγή της κυρίας Παπακώστα από τα καθήκοντά της στο αναπληρωτή το Μεάρχη, θεωρώντας ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η θέση της, αυτή η αντιπαράθεση που είχε με τον κύριο Γεωργιάδη εν ώψη και της εξεταστικής, ήταν άκερη και άστοχη. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Η κυρία Παπακώστα ίδια με ανάρτησή της είπε ότι σέβεται απολύτως τις αποφάσεις του Προέδρου και παραμένει στρατιώτης της παράταξης. Δεν βλέπω ότι υπάρχει τίποτα περισσότερο ενδιαφέρον εκεί που να μπορέσει κανείς να αξιοποιήσει. Κύριε Βέτα. Να κλείσουμε. Εντάξει, ένα λεπτό στην κύριο Λεξία. Το πρόβλημα με τις εξόδους και τις αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία είναι ένα σοβαρό φαινόμενο. Και προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία όλο ένα και πηγαίνει στα πιο ακραία δεξιά της κομμάτια. Αλλά αυτό είναι δική της επιλογή. Θα το καρποθεί, θα το πληρώσει, θα το χρεωθεί, θα το πιστωθεί η ίδια όταν έρθει η ώρα της.